Βρεθήκαμε σήμερα σε άλλη μια έξωση που έγινε εδώ πέρα στην περιοχή μας. Αυτή τη φορά μια 90χρονης με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νωρίς το πρωί, δυνάμεις καταστολής με τα όπλα στα χέρια, με αυτόματα, η ΟΠΚΕ, μια δημιουργία των ΜΑΤ, πυροσβεστικό όχημα, ήρθαν στην περιοχή λες και θα βγάζανε κανέναν εγκληματία από μέσα. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ένταση στην περιοχή. Εδώ πέρα, από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος με τους μαζικούς φορείς εδώ πέρα της περιοχής ήρθαν να συμπαρασταθούν, να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την έξωση. Σημειωτέω να πούμε ότι εδώ πέρα η οικογένεια έχει προβεί σε αναστολή όλων αυτών των καταστάσεων που έχουν γίνει με την έξωση. Παρόλα τα αυτά, ο πληστηριασμός έγινε στα κρυφά, στα μουλοχτά, χωρίς να ξέρουν τίποτα και σήμερα βρεθήκανε προεπλήξεων. Αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι τυχαίο. Εδώ στην περιοχή μας, λίγο πιο πάνω, φτιάχνεται ο σταθμός του μετρό. Η ιστορία η προηγούμενη στην Αβίδου, η οποία υπήρχε πάλι, ήταν η σταθμή του μετρό. Είναι το νέο θαύμα που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή, το οποίο πάει και παίρνει τα σπίτια του λαού αυτή τη στιγμή. Εμείς τους απαντάμε ότι πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός.